Μόνια. Αυτό το οποίο παλεύει να κάνει αυτή η κυβέρνηση είναι την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Ο νόμος Κατρούγκαλου εκεί οδηγεί. Με συγχωρείτε κύριε Καραθανασόπουλε. Η υπουργική απόφαση που εφαρμόζει τον νόμο Κατρούγκαλου εκεί οδηγεί. Δεν οδηγεί ακόμη πιο βαθιά στον εργασιακό μεσαίωνα. Μην αναζητείτε σε εμάς την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων ή τα την άρση των συλλογικών. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ο νόμος Κατρούγκαλου είναι δικό σας παιδί που ξεθεμελίωσε την κοινωνική ασφάλιση. Με τα μπλοκάκια αυτό το οποίο προσπαθεί να θεραπεύσει είναι το εξής. Ο επιστήμονας και αυτός που δεν είναι επιτιδευματίας να μην είναι στο καθεστώς αυτό και να θεωρείται μισθωτός. Αυτό προσπαθεί να θεραπεύσει. Γιατί γινόταν τον μπλοκάκι, ήταν ο εύσχυμος τρόπος για να μην καταβάλει φορές και το ΙΚΑ ο εργοδότης. Και προσπαθεί να ελέγξει αυτό. Μα δεν θέλει στο καθεστώς της μαύρης εργασίας τον οδηγεί. Το προφανώς δεν έχετε το αντίθετο. Στο αντίθετο. Προσπαθεί. Αυτό υπογράφει. Αυτός ο οποίος ο συμβασιούχος της Ελφστάτ, αντί να έχει σταθερή άπαση, τι υπογράφει, ότι δεν είναι μισθωτός για να μην επιβαρυνθεί η Ελφστάτ με τις ασφαλιστικές για να τις δούμε, φορές. Κυρία Βάκη. Λοιπόν, έχουν τελειώσει αυτοί με τα μπλοκάκια, έχουν τελειώσει οι ελεύθεροι επαγγελματίες, έχει τελειώσει η επιχειρηματικότητα και μπορεί να φωνάζει από αριστερά ή από αριστερά, δεν ξέρω τελικά ποιος είναι αριστερά. Ο εργαζόμενος με μπλοκάκι σε έναν ή δύο εργοδότες μπορεί να απαιτεί, όχι μπορεί, την κάλυψη των ασφαλιστικών του εισφορών από τον εργοδότη. Δηλαδή να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας. Αυτό ζητάτε. Όχι, μέσα κοιτάξτε. Από ένα σύστημα το οποίο υποτίθεται ότι θα στήσει το Υπουργείο, το οποίο δεν το έχει στήσει ακόμα. Η όλη ιστορία. Τώρα είναι... εσείς μιλάτε για εργασία, για δικαίωμα στην εργασία. Ναι, βεβαίως. Που τα διαλύσατε βεβαίως. Και τα ισοπεδώσατε. Έχετε θράσος. Ακριβώς γι' αυτό μιλάω. Έχετε και θράσος. Για επιχειρηματικότητα και για ελεύθερους επαγγελματίες. Μιλάω για όλους αυτούς που εσείς τελειώσατε. Να ακούσουμε λίγο τι ακριβώς θέλει να πει η κυρία Βάκη. Αυτό προσπαθεί να σπάσει. Δηλαδή αυτή η εργασιακή ζούγκλα σπάει δια νόμου, διότι σήμερα ο εργαζόμενος με μπλοκάκι σε έναν με δύο εργοδότες απαιτεί την κάλυψη των ασφαλιστικών του εισφορών. Το ότι είχαμε τόσους επιστήμονες, για παράδειγμα, τόσους ερευνητές, που δεν ήταν επιτιδευματίες και ήταν με αυτό το καθεστώς, οφειλόταν σε ένα πολύ εξής απλό λόγο. Να γλιτώσει ο εργοδότης τις ασφαλιστικές εισφορές του. Να τον αφήσει ανασφάλιστο. Αυτό προσπαθεί να θεραπεύσει. Και γιατί αντί να καταργήσει το καθεστώς, το ότι χρειάζεται να αναβαθμιστεί το σώμα επιθεωρητών εργασίας. Να σας το πω εγώ πρώτη ότι χρήζει ενίσχυσης και αναβάθμισης. Μείτε λίγο στη ζούγκλα, κυρία Βάκη, να δείτε πώς είναι. Μιλάτε για ζούγκλα. Γείτε που διαλύσατε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και απελευθερώστε τις σωματικές απολύσεις. Δεν τρέπεστε. Τώρα δεν υπάρχει. Εγώ...